Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Έντονη και ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα επανέλθουμε. Αλλά πάμε στον κύριο Νίκο Ζενέτο, δήμαρχο Ηλίου. Τι λέει ο Δήμος? Είστε πλούσια περιοχή, έτσι, τρέχουν τα λεφτά. Η επιμονή των πολιτών είναι εκπληκτική. Επειδή ζούμε στον κόσμο, γιατί ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, όπως είναι γνωστό, είναι η πρώτη πόρτα εξουσίας κοντά στον πολίτη και γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Πραγματικά είναι εκπληκτική η υπομονή του, αλλά περιμένει και από την κεντρική κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί. Όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται. Βεβαίως, όταν η φιλοδοξία μας είναι πώς θα βγούμε στις αγορές για να δανειστούμε, χωρίς αυτό να το συνοδεύουμε με το πώς θα διαχειριστούμε τα χρήματα τα οποία θα δανειστούμε, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει κάπου. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης, δηλαδή να δημιουργηθούν επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας, το πρόβλημα θα συνεχιστεί για πολύ. Όταν οι νέοι έρχονται και ρωτάνε στο Δήμο, για παράδειγμα, ένας μεγάλος αριθμός πώς θα βρούμε δουλειά, ένας άλλος αριθμός πώς θα κάνω μια επιχείρηση και πώς μπορώ να βρω πληροφορίες, να έχω την έδρα μου στη Βουλγαρία, τότε δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι μπορεί η κατάσταση να αλλάξει. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω πώς διαπραγματεύονται, δεν έχω ασκήσει διακυβέρνηση στην κεντρική εξουσία, αλλά περιμένοντας την αξιολόγηση για το πώς τα πήγαμε και τι κάναμε, σημασία έχει ότι η κατάσταση παραμένει σταθερή, αν όχι χειρότερη καθημερινά για τους πολίτες, και με αυτά που ακούμε ίσως να είναι και ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει η κυβέρνηση να κοιτάξει να βρει τρόπο για να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης. Δηλαδή να αρχίσουμε να παράγουμε. Εάν δεν αρχίσουμε να παράγουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο Δήμο, 27 χρόνια, πώς θα έχετε καταφέρει? Κοιτάξτε, συνεχώς. Καταρχήν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεχώς έχουμε μειωμένα έσοδα. Συνεχώς. Έχουμε φτάσει στο 70%, ίσως και λίγο περισσότερο. Δημοτικά τέλη. Από το 2009 μέχρι σήμερα. Δημοτικά τέλη, οι επιχειρήσεις, αρκετές επιχειρήσεις, έχουν κλείσει με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα έσοδα και από τα δημοτικά τέλη. Εξάλλου τα δημοτικά τέλη είναι για να τα αναλώνουμε στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα δικαιώματα απόθεσης των απορριμμάτων στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Τα υπόλοιπα, για να λειτουργήσει μια δομή σαν το Δήμο με το προσωπικό και τις λειτουργικές δαπάνες τα λοιπά, χρειάζεται χρήματα. Μην ξεχάσουμε ότι έχουμε αρκετές αρμοδιότητες. Έχουμε παιδικούς σταθμούς, για παράδειγμα. Φτάνουν τα λεφτά δηλαδή αυτά που καταφέρετε να μαζέψετε? Εντάξτε. Μειώνουμε συνεχώς τις δραστηριότητές μας. Έχουμε συμπιέσει φοβερά τις δαπάνες και μειώνουμε τις δραστηριότητές μας. Γιατί όμως, βάρος των πολιτών. Και αυτό μοιάζει ηφαισιακό, κύριε Δήμαρχε, γιατί? Μοιάζει ηφαισιακό. Από την πλευρά τη δική μας. Ναι. Κοιτάξτε, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει πόρους άλλους εκτός από τις επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση, ασφαλώς θα υπάρχει ύφεση. Δεν ήθελα για να ρίξω την ευθύνη σε εσάς, ήθελα για να διαπιστώσουμε πού οφείλεται. Δεν κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση ούτε business για να έχει έσοδα, αλλά ούτε και τοπική φορολογία έχει το δικαίωμα να βάλει προκειμένου να έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έχει σαν αρμοδιότητα. Άρα λοιπόν, με μειωμένες δαπάνες ασφαλώς έχεις και μειωμένες υπηρεσίες. Το ζήτημα είναι εδώ. Πώς θα τα χειριστείς έτσι ώστε να κρατηθείς, για να μην κλείσεις παιδικούς σταθμούς, να μην κλείσεις τα ΚΑΠΗ. Δεν έχουμε αφαιρέσει τίποτε από αυτές τις δομές. Να έχεις προληπτική ιατρική στα δημοτικά ιατρία, γιατί το σύστημα είναι, το γνωρίζουμε όλοι και όσοι μας ακούν, το σύστημα υγείας είναι προβληματικό. Πρέπει να καταβάλουμε φοβερές προσπάθειες για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Όλο αυτό που περιγράφεται όμως δεν είναι από το κόστος των υποχρεώσεων του μνημονίου? Κοιτάξτε. Τώρα αυτό είναι σίγουρο, αλλά το μνημόνιο για να έρθει κάτι έφταξε. Άλλο αυτό. Ναι. Λέω ότι είναι προφανές. Άρα πώς, όχι ότι δεν είναι ίσονος σημασίας, αλλά ότι πώς μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη
σε αυτό το ρουλομανδιά του μνημονίου τώρα. Αυτή είναι δουλειά της κεντρικής κυβέρνησης. Ομολογώ ότι δεν τη γνωρίζω τη δουλειά της κεντρικής κυβέρνησης. Έχει παρόμοιες δεσμεύσεις όμως. Οι δεσμεύσεις οι οποίες έχει κάνει, τις έχει κάνει προκειμένου να μπορεί να, με τα χρήματα τα οποία έχει, να μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά όταν δεν έχει τη δυνατότητα η κεντρική κυβέρνηση διαχρονικά, όχι η παρούσα κυβέρνηση, όταν λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο που περάσανε αρκετά χρήματα από την Ελλάδα, αλλά δαπανηθήκανε χωρίς σεβασμό, έτσι, από τις κατά καιρούς κυβερνήσεις, χαθήκανε, ξοδευτήκανε, φύγανε στο εξωτερικό, φεύγουν και σήμερα χρήματα, ακούμε και διαβάζουμε έξω, και μάλιστα από κυβερνητικά στελέχη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν μπορεί η κατάσταση να μαζευτεί όταν υπάρχει ένας τέτοιος τρόπος διακυβέρνησης. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά δεν ξέρω αν είναι κυβερνητικά στελέχη, όχι, αλλά ο καθένας είναι δικαίωμά του, αποκλειστικό, όταν έχει βγάλει 5 φράγκα, να τα βγάλει στο εξωτερικό, γιατί αν κρίνει ότι εκεί μπορεί να είναι πιο ασφαλή. Είτε λέγεται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Νόμιμα όμως. Όταν τα κάνει νόμιμα. Ναι, καλά, νόμιμα. Ναι, βέβαια. Να σου πω κάτι. Πέσαμε να φάμε την Άντια τη Βαλαβάνη, η οποία είχε μια επιχείρηση, την πούλησε και βγάλε κάποια λεφτά. Δικαίωμά της να βγάλει στο εξωτερικό. Ναι, κύριε Δημήτρη Μανολάκη, όταν τα κάνει νόμιμα, δεν μπορεί να πει. Μα για νόμιμα μιλάμε, δεν μιλάει για παράνομα τώρα. Εγώ δεν μιλάω για νόμιμα. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Αν τα βγάζει το πολιτικό πρόσωπο, γιατί να μην τα βγάλει όλο ο κόσμο. Συγγνώμη, δεν είναι δικαίωμα του προσώπου. Συγγνώμη, δούλεψε η οικογένειά της 50 χρόνια για να τα φάει. Το νόμο είναι το ηθικό. Για να τα βγάλει έξω, πάνω να πει ότι φοβόταν κάτι. Όταν την ευθύνη των δημοσίων οικονομικών. Όλοι τη φοβόντουσαν. Συγκεκριμένη. Γρηγόρη Σιμογιάννη. Γιατί τον διακόψαμε αρκετές φορές. Πολύ ωραία όλα αυτά. Προφανώς και το μνημόνιο δεν προκάλεσε τα προβλήματα. Δεν είναι το μνημόνιο που δημιούργησε την κρίση. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε και να μην κοροϊδεύουμε του εαυτού μα. Αλλά από εκεί και πέρα. Σημειώνουμε, 27% είναι η μείωση του ΕΠ. Ούτε σε συνθήκες πολέμου δεν έχει συμβεί. Ένα. Δεύτερον, 40% έχει αυξηθεί η φτώχεια. Η ανεργία έχει πάει στα ύψη. Σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους, ξεπερνά το 60%. Έχουμε απολέσει 300.000 νέους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πάει στο εξωτερικό. Ζούμε μια νέα μετανάστευση. Όλα αυτά δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των δικών μας δομικών αδυναμιών. Είναι ένα σενάριο το οποίο έχει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς έγινε από τον Γεώργιο τον Μικρό, γιατί έτσι θα καταγραφεί στην ιστορία, για να μην πω κάτι πιο χειρότερο, για να λυθούν τα προβλήματα των τραπεζών. Αυτό για να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Λοιπόν, για να λυθούν τα προβλήματα των τραπεζών, των γερμανικών και των γαλλικών, εν γνώση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εφάρμοσε αυτή την πολιτική, είπε κιόλας ότι κάναμε ένα λάθος, πού ήταν η διόρθωση. Ήρθε στο δεύτερο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο, όταν τα πράγματα πήγαν να σταθεροποιηθούν, σας θυμίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τότε αμφισβητούσε όλες τις προβλέψεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Και πάντοτε έπεφτε έξω. Όμως κάθε φορά που οι θεσμοί, η Τρόικα, στην πούμε όπως θέλουν, κάθε φορά που θέτουν αυτού του τύπου τα ζητήματα, η πραγματική οικονομία καταστρέφεται. Ακριβώς γιατί είναι ζήτημα ψυχολογίας, ακριβώς γιατί ένας επιχειρηματίας για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί, να εφαρμόσει τα επενδυτικά του σχέδια όταν μπορεί, δεν μπορεί να το κάνει σε τέτοιες συνθήκες. Και περάσαμε μετά από την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ να καταστρέψει όλη αυτή την πορεία, αλλά προηγήθηκε πάλι από τους θεσμούς που τράβηξαν το χαλί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως είδε ότι δεν είναι ο εκλεκτός ούτε αυτός. Και μετά έπρεπε να περάσει στη φάση προσαρμογής. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο, το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά και ξαναπάμε πάλι στα ίδια. Ποιο να εφαρμόσουμε εμείς όπως κάνει η Κύπρος. Ζητάνε 3,5% για 10 χρόνια σύμφωνα με τους Γερμανούς. Από μια κυβέρνηση που σύμφωνα με τους Γερμανούς πάλι είναι η πιο καλή, έχει κάνει πιο πολλές μεταρρυθμίσεις, αλλά ποιες μεταρρυθμίσεις. 3,5% για την πιο αδύναμη οικονομία της Ευρωζώνης. 3,5% δεν το έχει πετύχει κανείς. Και το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ξέρετε, δεν είναι εφικτό. 1,5%. Αλλά επειδή οι Γερμανοί έχουν τις εκλογές, όχι λέει 3,5, γιατί εμείς δεν πρόκειται να χαρίσουμε στους Έλληνες. Δεν χαρίζουν κάτι στους Έλληνες. Το πληρώνουμε με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ αίμα και με πάρα πολύ πόνο. Και ενώ το παραδέχονται, σου λέει εντάξει, δεν ισχύει, αλλά αφού το θέλεις, πάρε 3,5. Μα αν πάρω το 3,5,
Θα καταστραφεί η χώρα, θα καταστραφεί η οικονομία. Θα το κάνουμε σαν το γάιδαρο του Χότζα, πάνω που έμαθε να μητρώει, ψόφισε. Τι ακριβώς λέμε και το πολιτικό σύστημα τι ακριβώς λέει. Εκείνη η ευθύνη, γιατί εδώ δεν συζητάμε αν θα κάνουμε τα ρυθμίσεις. Και είναι άλλο κάνω λιτότητα, άλλο κάνω μεταρρυθμίσεις για να προχωρήσει η οικονομία. Και υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Να συμφωνήσω με τον κύριο Δημήτρο Μανολάκη, όχι βέβαια με την ευκολία ότι να κάνουμε και εμείς ό,τι έκανε η Κύπρος. Δεν είμαστε στην ίδια θέση, δεν μας ζητάνε το ίδιο πράγμα, δεν έχουμε τις ίδιες δεξιότητες ή αδυναμίες. Και τέλος. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε τις ίδιες δεξιότητες και αδυναμίες. Να ολοκληρώσω λοιπόν με αυτό. Περιμένω λοιπόν το πολιτικό προσωπικό να ορίσει ποιες είναι οι πραγματικές κόκκινες γραμμές όλοι μαζί. Μπορούμε το 3,5% να πάμε συνολικά. Όχι να παίζουμε στη λογική της πόλωσης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να προτάσουμε πρώτα το κομματικό συμφέρον και στο τέλος και στις δύο περιπτώσεις, είτε κερδίζει ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός, να υπάρχει ένας χαμένος ο ελληνικός λαός. Δεν αντέχει. Η απελπισία η οποία υπάρχει είναι αδιανόητη. Αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτή η απαξία, δεν είναι μόνο ως προς το πολιτικό σύστημα, είναι και ως προς τη ζωή των ανθρώπων και ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνουν το κοινωνικό σύνολο. Για ποια κοινωνία μιλάμε. Και με ποιους όρους. Οι θεσμοί, αν θέλανε να μην τιμωρήσουν, θα βάζανε πολύ σκληρούς όρους και δεν θα μας δίνουν και τα χρήματα στις μεταρρυθμίσεις. Δεν το κάνανε και θα βάζανε και το χρόνο που απαιτείται. Δεν το κάνουν και βάζουν και αυτοί τις δικές τους σκοπιμότητες. Φταίμε εμείς που βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση, αλλά και εκείνοι συνηγορούν στο να μην ξεφύγουμε. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και από τη στιγμή που παρακολουθούν κάθε μέρα, Γρηγόρη, θα μπορούσαν να πούνε εδώ γίνεται λάθος. Εδώ είναι η εφαρμογή. Και επίσης, μην λέμε τώρα ότι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους εμείς. Με αφορμή το Γεώργιο που είπε το μικρό, εγώ νομίζω δεν πρέπει να μιλάμε υποτιμητικά. Δεν με ενδιαφέρει, δεν υποστηρίζω κανέναν. Αλλά και εσάς θα μπορούσαμε να σας πούμε ο Γρηγόριος, ο μικρός, γιατί του παππού σας το όνομα έχετε. Ο Λίγιστος. Ωραία, λοιπόν, ακούστε. Αλλά εγώ δεν έκανα γνωστό. Όταν νοσταλγούμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι φοβερό. Δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε. Δηλαδή, ποιο δεν θα ήθελε σήμερα να είμαστε στα επίπεδα ή συντάξεις, για παράδειγμα, στα επίπεδα του 13, του 12, του 11, του 10, του 9 και του 8. Ποιος δεν θα ήθελε να βρισκόμαστε στο επίπεδο της οικονομίας των προηγούμενων ετών. Εδώ βλέπετε και συζητάμε πώς θα μειωθούν όσο γίνεται λιγότερο. Τη μείωση γενικά δηλαδή του βιωτικού επίπεδου. Δεν την αποφεύγουμε. Κάνετε το λάθος το που περιγράφετε. Ποιο λάθος. Λέτε να μην νοσταλγούμε τα προηγούμενα χρόνια και λέτε. Μα τα νοσταλγούμε σήμερα. Και ποιος δεν θα ήθελε να είμαστε στα προηγούμενα χρόνια που είχαμε μεγαλύτερη σύνταξη. Θα ήθελα σήμερα, για παράδειγμα, ο πολίτης να είναι στο 2013, 12, 11, 19. Τι να σας πω. Και να συζητάμε από αυτό το επίπεδο πώς θα καλυτερεύσουμε τα πράγματα. Τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει. Γνωρίζετε τι εισπράττει ο συνταξιούχος σήμερα. Τι παίρνει, τι μεροκάματο παίρνει ο εργαζόμενος. Πόσοι εργάζονται. Φυσικά, γιατί εγώ είμαι στο δημοτικό τομέα. Και πόσοι εργαζόντουσαν το 2000. Απασχολώ και προσωπικό. Ναι. Συνεργάζομαι, ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος, προφανώς τα γνωρίζω λοιπόν και για τους συνταξιούχους και για τους εργαζόμενους και λοιπόν, των επιχειρήσεων. Άρα τι. Άρα το επίπεδο πώς ήταν παλαιότερα. Πρέπει να νοσταλγούμε δηλαδή. Πρέπει να νοσταλγούμε το παρελθόν. Δεν πρέπει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση. Μειώνουμε το παρόν. Ναι, η κάθε κυβέρνηση δεν πρέπει να δημιουργεί προϋποθέσεις. Ποιος μίλησε με νοσταλγία για το παρελθόν. Κοιτάξτε, γιατί μιλήσατε, πήρατε με τη σειρά το Γεώργιο και τα λοιπά και το φέρατε μέχρι σήμερα. Και δίνετε την εντύπωση ότι βελτιώνεται συνεχώς η κατάσταση. Δηλαδή, όταν χειρότερα το 2010, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Αν καταλάβετε αυτό, εντάξει. Τι λέει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εγώ νομίζω στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης θα έχουμε ακόμα αρκετές μέρες που θα είμαστε σε αυτή την πίεση. Και αν πρέπει να πούμε και κάτι στον κόσμο, λέει, για να έχει μια εικόνα, είναι προφανές ότι όσο κορυφώνεται και οξύνεται η διαπραγμάτευση, θα κορυφώνεται και θα οξύνεται και η πίεση. Και όσο πλησιάζουμε την 20η Μαρτίου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι. Στο πλαίσιο αυτό, θα έλεγα ότι μπορούμε να δούμε και διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται και στο χώρο της οικονομίας, αλλά και στο χώρο της πολιτικής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι όλοι παίζουν με φόντο τη διαπραγμάτευση, όλα τα κόμματα κάνουν τις δικές τους κινήσεις και πολλοί οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες κάνουν το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό το λόγο και αυτά που, εντάξει, με δεδομένο βέβαια ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα, έτσι, αλλά και ο κόσμος νομίζω, έχω την εντύπωση ότι καταλαβαίνει πως και αυτά τα οποία γίνονται δεν γίνονται όλα για το καλό του, αλλά γίνονται με βάση πολιτικές σκοπιμότητες κάθε είδους. Από όλους. Από όλους. Σκοπιμότητες μέσα και απ' έξω. Ναι, ναι, ναι.
Και από τους. Γιατί μέσα έχουμε την εντύπωση ότι οι θεσμοί δεν έχουν, δεν έχουν σκοπιμότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, ότι η Γερμανία δεν ενδιαφέρεται για να μπει μέσα στη ΔΕΗ. Δεν ενδιαφέρεται η Γερμανία σήμερα για να πάρει ποσοστό από την ενέργεια ή να πάρει συγκεκριμένα υδροελεκτικά. Για να ζημιώσει. Έτσι. Και ότι μια ολόκληρη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ. Μάκη, θυμάσαι, ήταν το καλοκαίρι του 2016, όταν δίπλα σου καθόταν ένας πολύ έγκριτος συνάδελφος, που μας έκανε την περιγραφή και μας έλεγε ότι έχει πουληθεί η ΔΕΗ και θα το δείτε. Ωραία, δεν έχει πουληθεί η ΔΕΗ ακόμα, δεν έχει δικαιωθεί ο έγκριτος συνάδελφος, αλλά ωστόσο δεν πρέπει να έχουμε στον κόσμο που μιλάμε τώρα, να του εξηγούμε και να του λέμε ποιο είναι το διακύβευμα. Κώστα μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Θα βάλω τον λόγο, αλλά πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Επειδή και ο ΤΕ πουλήθηκε στους Γερμανούς και τρέχει επενδύσει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αμέσως μετά το διάλειμμα συνεχίζουμε.